με μεγάλη πρωταγωνίστρια την Σαρή που πέτυχε hat-trick, η γυναική ομάδα του Αθλητικού Ομίλου Χανιά επικράτησε με 4-2 τους Επολιακούς σε ένα παιχνίδι που έγινε το μεσημέρι της Κυριακής στο γήπεδο των Μουρνιών. Ο Χανιά που ήταν καλύτερος σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού, είχε τις περισσότερες ευκαιρίες, όμως έβαλε δύσκολα στον εαυτό του, καθώς χρειάστηκε να έρθει το δεύτερο ημίχρονο για να καθαρίσει το μάτς. Το 5ο λεπτό, εξαιρετική παλιά τη Σαρή για την Σδράβκοβιτς. Εκείνη έψαξε τη Μανολίτση που όμως δεν μπόρεσε να κάνει την προβολή και έτσι πέρασε ανεκμετάλλευτη αυτή η ευκαιρία. Ενώ στο 10ο λεπτό, ο Σεμπολιακός απάντησε με το σουτ που έκανε η Πανουριά. Η μπάλα χτύπησε στο δοκάρι, ενώ στη συνέχεια η Γιακουμάκη κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Στο 14. Μια καλή στιγμή για τον ΑΟ Χανιά με το φάουλ της Γιαννούτσου. Η Βαΐτση έδιωξε σε κόρνερ. Ενώ στο 20 εξαιρετική κάθε την παλιά της Σαρή για την Θωμαδάκη, η οποία ενώ τρίπλαρε σωστά την Βαΐτση δεν μπόρεσε να σουτάρει για να βρει στόχο. Και έτσι χάθηκε αυτή η ευκαιρία. Για να φτάσουμε στο 34, όταν η Σαρή απέδειξε τον λόγο για τον οποίο θεωρείται το πιο hot όνομα στο γυναικείο ποδόσφαιρο, καθώς πριν στείλει την μπάλα στα δίχτυα, είχε περάσει σχεδόν όλο τον Σεπολιακό. Πραγματικά φοβερό γκολ από την Βεατρίκη Σαρή. Εδώ κοιτάξτε με πόσο όμορφο τρόπο απέφυγε τόσους αντιπάλους και με υποδειγματικό τελείωμα άνοιξε το σκορ για τον ΑΟ Χανιά. Όμως το 36 ο Σεπολιακός απάντησε μετά το φάουλ που έκανε η Κεσίδου σε μια φάση διαρκείας. Τελικά η Λαδά κατάφερε να στείλει την μπάλα στα δίχτυα. Σε μια φάση βεβαίως που αδράνησε και η άμυνα του ΑΟ Χανιά εδώ. Το φάουλ από την Κεσίδου στο δοκάρι. Η Γιακουμάκη κάνει εντυπωσιακή επέμβαση. Μπάλα ξαναχτυπάει στο δοκάρι, όμως δεν μπόρεσαν εκεί να διώξουν και η Λαδά πήρε το rebound για το 1-1. Ενώ η τελευταία φάση του πρώτου ημιχρόνου στο 39, ωραίο σούτ από την Θωμαδάκη Βαΐτση, έδιωξε σε κόρνερ. Περνάμε στο δεύτερο ημίχρονο. Με την έναρξή του, ΑΟ Χανιά κατάφερε να πάρει και πάλι προβάδισμα. Και πάλι με την Σαρή να χρήζεται σκόρερ για δεύτερη φορά στο παιχνίδι, αφού έμεινε αφύλακτη στην περιοχή του Σεπολιακού. Εδώ την κακή απομάκρυνση, η Σαρή έκανε το κοντρόλ κατευθείαν το δεξί βολέ για το 2-1 του ΑΟ Χανιά στο 48. Στο 54 ο Σεπολιακός είχε μια πολύ καλή ευκαιρία για να ισοφαρίσει όταν η Πανουριά σε τέτα τέτ δεν μπόρεσε να κερδίσει την Γιακουμάκη, ενώ στο 55 η Σαρή επιχείρησε να ξαναπεράσει όλη την ομάδα του Σεπολιακού. Τα κατάφερε, όμως αυτή τη φορά το πλασέ που έκανε δεν βρήκε στόχο. Η μπάλα πέρασε ελάχιστα έξω. Όμως το 60 η Σαρή με αυτήν εδώ την απευθείας εκτέλεση φάουλ σημείωσε hat-trick και έδωσε προβάδισμα 2 τερμάτων στον ΑΟ Χανιά. Η Βεατρίκη Σαρή που πριν από λίγες ημέρες μάλιστα έκανε και το ντεμπούτο της με την Εθνική Γυναικών, έτσι ολοκλήρωσε το hat-trick στο 60 λεπτό του παιχνιδιού. Στο 64 μια επιθετική προσπάθεια που ξεκίνησε και πάλι από τα πόδια της Σαρή είναι το μπέρδεμα. Η Μανολίτση με κοντινή προβολή ανέβασε τον δείκτη του σκορ στο 4-1 και κλείδωσε οριστικά τη νίκη για το συγκρότημα του Κυριάκου Γρηγοράκη. Εδώ ξανά τον γκολ από την Μανολίτση. Το μόνο που κατάφερε ο Σεπολιακός ήταν να μειώσει στο τελικό 4-2 με ένα μακρινό σουτ της Πανουριά. Ευνηδιάστηκε η Γιακουμάκη που πήγε αρκετά χαλαρά στην φάση. Βέβαια αυτό το γκολ λίγο πλήγωσε τον ΑΟ Χανιά, καθώς έτσι έγινε το 4-2. Το τρίποτο δεν θα μπορούσε να χαθεί. Τελικό αποτέλεσμα στις Μουρνιές. ΑΟ Χανιά, Σεπολιακός 4-2.